Όχι, ένα πανέμορφο νησί όντως. Από εκεί και ύστερα, αν δεν προκαλείς και στην τύχη σου τόσο πολύ, προσπαθείς να... Σας ενοχλεί πια ή το απολαμβάνετε, κάνετε και πλάκα με αυτό? Κάνουμε και χαβαλέ. Κάνουμε τώρα και τα χαβαλέ. Παιδιά τα οποία τη δουλειά τους κάνουν, ξέρεις που είσαι, τι να τους πεις. Δεν είναι και ενοχλητική, δηλαδή δεν έχω νιώσει... Όχι μόνο σε αυτή τη φάση. Μετά τι θα κάνεις? Όχι, δεν θα γελάς. Ότι... Αν είσαι μαγιού, χέσαι λίγο και τελειώνει υπόθεση. Ειδικά σε αυτή. Καλά, μην φοβάσαι, θα σε ρουφήξουν αυτοί μετά. Εγώ, άμα του δω, λίγο αφήνω τα μαλλιά του κοκαλάκι λίγο έτσι. Αρχίζω να μην καμπουριάζω. Η Φέη δεν του βλέπει όμω. Εχθέ είχαμε πάει παιδική χαρά με τα παιδιά. Και φεύγοντα, γιατί έφυγα πριν εγώ. Στη θάλασσα του βλέπω. Την πήρα μετά τηλέφωνο, λέω Φέη, έχει τρει απέναντι. Τι να κάνει, δεν του βλέπει. Είχα ρίχνει το φερμόρ, δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Αλλά στη θάλασσα του βλέπει λίγο. Εντάξει, θέλω να πω ότι. Γιατί δεν βλέπει θάλασσα? Γιατί σου το λένε. Όταν έχει κόσμο, σου το λένε. Α, στο λέει ο κόσμο εννοεί. Εντάξει. Με είπε και εγκαβή, αλλά δεν πειράζει. Ρε Φέη, το ξέρει όλο ο κόσμο ότι βλέπει εδώ το κινητό. Εγώ όπω είπα, εγκαβή, μωρέ. Τόσο πολύ. Δεν ξέρει. Τόσο πολύ το βλέπει. Δεν έχει δει ποτέ. Εντάξει, ναι, δεν το θυμάμαι τόσο έντονα αυτό. Έχω κερατόκονο, δεν είναι. Αυτό, ναι, έχεις προβληματικές, θα το ξέρουμε. Λοιπόν, μίωξη. Να δώσεις μεγάλο φιλί στη Τζέννη Διαγούπη. Θα δώσω. Ακόμα μια εβδομάδα, Πέμπτη ως Κυριακή.